Αυξάνεται σημαντικά η κίνηση στην αγορά καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της μεγάλης εβδομάδας και φαίνεται ότι η χαλάρωση των μέτρων και ο καλός καιρός επιδρούν θετικά στην ψυχολογία των καταναλωτών, οι οποίοι παρά την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση βγήκαν για να ψωνίσουν για το γιορτινό τραπέζι και δώρα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οι προηγούμενες μέρες, κάποιες μέρες είχε, κάποιες δεν είχε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και η πολύ καλή πασχαλινή κίνηση. Και ο καιρός δεν μας βοήθησε, είναι η αλήθεια αυτή. Εντάξει, μπαίνουμε στην άνοιξη τώρα, καινούργια εποχή. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Τις δύο προηγούμενες χρονιές που ήμασταν σχεδόν κλειστά, σήμερα είναι μια μεγάλη Παρασκευή που τίνει να φτάσει τις κανονικές μεγάλες Παρασκευές που ζούσαμε εμείς οι άνθρωποι της αγοράς. Και ιδίως εγώ που πουλάω και εποχιακά είδη. Μιλάω πάντα για το δικό μου είδος, εγώ ξέρετε. Έχουμε και κόσμο από άλλα μέρη, έχω μάθει ότι τα ξενοδοχεία μας έχουν πληρότητα. Βλέπουμε τον κόσμο να κινείται από νωρίς το πρωί, οπότε αυτό είναι ευχάριστο, γιατί οι περσινές και οι προπέρσινες χρονιές ήταν δύσκολες. Τις έχουμε συζητήσει. Τώρα είμαστε εδώ, εξ το Θεό, καλά. Επανερχόμαστε και πλησιάζουμε σιγά σιγά στην πραγματικότητα. Νομίζω πως ακόμη η κίνηση για τη σημερινή μέρα δεν φάνηκε. Ευελπιστούμε ότι όσο περνάει η ώρα ο κόσμος θα... γιατί υπάρχει κόσμος αρκετός έξω, ναι. Απλά ακόμη είναι στο καφέ. Νομίζω ότι κάποιοι μπήκαν, έκαναν μία αναγνώριση. Έτσι γίνεται συνήθως. Γίνεται μία αναγνώριση και μετά έρχονται, άλλοι ψωνίζουν, άλλοι δεν ψωνίζουν. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που είναι το σίγουρο είναι ότι είμαστε καλύτερα από πέρυσι. Έτσι, λόγω του COVID φυσικά. Ευελπιστούμε και αύριο να είναι μια καλή μέρα και σήμερα να είναι μια καλή μέρα και προχωράμε. Με ελπίδα ότι ο Μάιος πια θα μας ικανοποιήσει αρκετά, γιατί πρέπει να μας ικανοποιήσει. Μήπως και μπορέσουμε λίγο και ανασάνουμε από την αδράνεια του χειμώνα. Από τη Μεγάλη Τρίτη η κίνηση αυξήθηκε στα κρεοπολία για παραγγελίες και αγορά αμνοερυφίων και αναμένεται να κορυφωθεί το Μεγάλο Σάββατο. Ικανοποιητική η καταναλωτική κίνηση και το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής με την εικόνα να θυμίζει εορταστικό κλίμα. Πούμε να δώσουμε ευχές για το Πάσχα, να περάσει καλά ο κόσμος. Είμαστε πιο απελευθερωμένοι φέτος και αυτό είναι το πιο ευχάριστο, το ότι ο κόσμος θα χαρεί, θα βρεθεί με συγγενείς του που είχε πολύ καιρό να το κάνει κατά αυτόν τον τρόπο τέτοιες μέρες και αυτό είναι το πιο ελπιδοφόρο και το πιο σημαντικό. Και να συνεχιστεί κανονικά μετά η πορεία προς το καλοκαίρι. Τι έρχεται και ξένος κόσμος στην Καβάλα και έχουμε και από ξένους κίνηση. Το Μεγάλο Σάββατο, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο έχει, ναι. Ναι, το Μεγάλο Σάββατο δεν μπορώ να πω ότι έχουμε πολλή κίνηση, γιατί είναι τα δώρα της τελευταίας στιγμής. Απλά θα είναι ένα ωραίο Μεγάλο Σάββατο, γιατί θα είναι ανοιχτή και η εστίαση που πέρυσι δεν ήταν. Και στεναχωριόμασταν, γιατί όταν κλείνουμε τα μαγαζιά μας και εμείς θέλουμε κάπου να ξεκουραστούμε και να αναστηθούμε σιγά σιγά. Οπότε φέτος χαιρόμαστε γιατί θα είναι Μεγάλο Σάββατο και Ανάσταση για όλους και για τους συναδέλφους της εστίασης, τους φίλους που θα τους δούμε επιτέλους, θα πιούμε τα ποτά μας κι εμείς, που πέρυσι δεν τα ήπιαμε και τέτοια μέρα, αν ψάξετε τη συνέντευξή μου, με πόνο ψυχής έλεγα ότι θα γυρίσουμε στα σπίτια μας. Τώρα που είναι όλα ανοιχτά, θα χαρώ και θα πω ότι θα βρεθούμε σε μαγαζιά με φίλους, θα πιούμε τα ποτά μας και ελπιστούμε ότι θα περάσουμε καλά. Νομίζω ότι ο κόσμος εξακολουθεί να ψάχνει το ποιοτικό, βέβαια τον ενδιαφέρει φυσικά και η τιμή και προσπαθούμε να έχουμε τις σωστές ποιότητες αυτές που έχουμε τόσα χρόνια στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα, νομίζω ότι είναι και θέμα ψυχολογίας. Όσο ο καιρός θα καλυτερεύει, γιατί ο καιρός μέχρι τώρα δεν ήταν σύμμαχός μας, όσο ο καιρός θα καλυτερεύει, τα πράγματα θα βελτιώνονται, οι ανάγκες του κόσμου θα αυξάνονται, γιατί θα βγει έξω, έτσι. Αρχίζουν οι εκδηλώσεις, αρχίζουν όλα τα πάντα. Και νομίζω ότι θα πάμε όλοι καλύτερα.
Το κομμάτι της λαμπάδας φαίνεται πως πήγε ιδιαίτερα καλά στην αγορά της Καβάλας. Πάρα πολύ καλά. Μιλάω για μένα, έτσι. Ναι. Πήγα πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Από ό,τι βλέπω όμως, το βαφτιστήρι μας ποτέ δεν το ξεχνάει κανείς, οπότε θεωρώ ότι όλοι με τα ίδια είδη πήγανε καλά. Σε σχέση, ας πούμε, με την προηγούμενη χρονιά, σίγουρα καλύτερα. Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά πήγαμε καταπληκτικά. Ναι. Και σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που δεν πουλήσαμε καθόλου, πήγαμε εξαιρετικά. Είπα ότι σιγά σιγά επανερχόμαστε στην πραγματικότητα, στην κανονικότητα και φτάνουμε τις χρονιές που πουλούσαμε κανονικά λαμπάδες, που ο κόσμος πήγαινε κανονικά στην εκκλησία, στην Ανάσταση. Και αν κοιτάξετε και τον δρόμο και τα πρόσωπα των ανθρώπων, αν πέσει και η μάσκα και τα βλέπουμε, θα είμαστε πολύ καλύτερα. Και μιλάω και χωρίς μάσκα.